μάτια του να βλέπετε. Παιδιά, μήπως θα το αφήσουμε. Κοίτα, κοίτα το. Να το αφήσω να ζήσει. Άμα δεν το, εντάξει. Νομίζω ναι, αλλά... Να αφήσουμε να ζήσει, παιδιά. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Πήγα για ψαροτούφεκο. Δεν είχε πολύ κίνηση ο βυθός από ψάρια τα οποία συνήθως τυπάω. Είδα ένα μεγάλο, το οποίο τρύπωσε σε ένα βράχο. Χάρηκα γιατί ήταν αρκετά μεγάλο. Ήταν περίπου τόσο. Το οποίο θα τάιζε όλη την ομάδα. Βουτάω να το χτυπήσω και ενώ έχω ετοιμάσει τη βολή και είμαι σε απόσταση να το χτυπήσω, καθώς το χτυπάω γίνεται τέτοιο. Στην ουσία είναι σαν να γνώρισα τον Captain Nemo της πραγματικής ζωής, κάπως έτσι. Γεμάτο αγκάθια, από τόσο κάνει ένα έτσι και γίνει μια μπάλα γεμάτο αγκάθια. Το ψάρι μπάλα, το που φουσκώνει. Στο Nemo που είναι προς το... Το ψάρι του Nemo, Captain Nemo. Έλα να δεις. Δεν το πιστέψεις αυτό που θα δεις. Χτυπάει ένα ψάρι κανονικό και με το χτυπάει φουσκώνει και βγάζει αγκάθια. Ήταν ψάρι κανονικό. Και με το που το χτύπησε, έγινε έτσι. Μπάλα με αγκάθια. Τρώγεται αυτό. Παιδιά, όταν τρώγεται το μισό. Τρώγεται το μισό. Ένα μέρος το πετάς και το μισό. Πάω βγάλω όλο. Όχι. Αφήστε το να φύγει. Τρώγεται το μισό. Ναι, άστο να φύγει. Αφήστε το. Είστε έτοιμοι. Ναι. Εδώ θα το αφήσεις, γιατί να το αφήσω εδώ. Γεια σου, πήγαινε να ζήσεις. Θα φύγει. Πήγαινε να ζήσεις. Ήταν κάτι πολύ περίεργο. Κάτι περίεργο της φύσης, το οποίο ενώ ήταν ένα κανονικό ψαράκι, από ό,τι μας περιέγραψαν, όταν το έπιασε, έβγαλε σαν αγκάθια. Όλο ήταν, έγινε μια μπάλα στρογγυλή και έβγαλε αγκάθια. Και όταν το έφερε κοντά μας και το είδαμε, ήταν ένα στοματάκι που ανοιγόκλεινε και κάτι ματάκια τόσο εκφραστικά, που το είδαμε και λέμε τώρα τρώγεται, δεν τρώγεται, λογικά δεν τρώγεται, οπότε ας το αφήσουμε να ζήσει και το αφήσαμε να ζήσει.